Περιφέρεια Κρήτης είναι υπέρ του δωρεάν και δημόσιου συστήματος υγείας, υπέρ της ενίσχυσης των νοσοκομείων, υπέρ της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και γι' αυτό βρίσκεται εδώ. Δηλώνει παρόν, δηλώνει δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται για τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα υγείας. Σήμερα οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των υγειονομικών του Λασιθίου και όλου του λασιθιωτικού λαού να έχει δομές υγείας τέτοιες που να καλύπτουν τις ανάγκες σε όλους τους νομούς. Το ελπιδοφόρο μήνυμα είναι ότι όλοι μαζί δίνουμε ένα αγώνα υπεράσπισης της δημόσιας δωρεάν υγείας. Αυτό το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί στο χώρο της υγείας πρέπει να αγκαλιάσει και τους άλλους τομείς, γιατί μόνο ο αγώνας και η ενότητα όλων των εργαζομένων μπορεί να φέρει αποτέλεσμα για ένα ισχυρό δημόσιο ποιοτικό σύστημα υγείας για όλο το λαό. Στο Πανλασιθιώτικο Συλλαγητήριο εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε ένα νομό που έχει την ιδιαιτερότητα να έχει 4 νοσοκομεία, 3 από αυτά ισοδύναμα, που ουσιαστικά κανένα από αυτά δεν μπορεί να σταθεί μόνο του. Ζητάμε λοιπόν την ενίσχυση των νοσοκομείων του Αγίου Νικολάου του νομού με στελεχειακό προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό αλλά και άλλες ειδικότητες για να μπορεί ισοδύναμα να σταθούν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του λασιθιωτικού λαού. Δεν γίνεται ένας ολόκληρος νομός να μην έχει νοσοκομείο αναπτυγμένο που να μπορεί να δώσει φροντίδα δευτεροβάθμια. Είμαστε εδώ στον αγώνα και θα είμαστε στους δρόμους όσο χρειάζεται, όσο χρειαστεί και όσο αντέξουμε. Αγώνα στον δρόμο, εκεί που πρέπει να είναι ο καθένας, για την υγεία, για την υγεία μας. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, αντιστεκόμαστε σε αυτό το που πάει να γίνει. Ο τουρισμός είναι η οικονομική κολόνα του νομού και απαιτούμε την υγειονομική μας ασφάλεια πρώτα του εργαζόμενου και έπειτα του επισκέπτη. Λοιπόν, έχουμε έρθει και εμείς εδώ σήμερα γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά έντονα και εμάς σαν ΕΚΑΒ. Η δουλειά μας έχει καταλήξει να είναι οι διακομιδές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από τα νοσοκομεία του Λασιθίου, ιδιαίτερα της Ιεράπετρας, Σιτίας και του Αγίου τώρα τελευταία, προς τα τριτοβάθμια του Ηρακλείου, δηλαδή το Παγνί και το Βενζέλιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας που είναι να πάμε σε ένα επίγον περιστατικό, είτε τροχαίο είτε κάτι άλλο. Αν δεν διορθωθεί αυτό, δυστυχώς και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σωστά στο έργο μας. Σήμερα η συνάντηση εδώ στον Άγιο Γεώργιο Σεμινάρι φανερώνει την έντονη αγωνία του κόσμου για τη δημόσια υγεία. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε η συνάντηση αυτή να μην είναι ο επικίνδυος της δημόσιας υγείας, αλλά να δοθεί ένα μήνυμα ότι η υγεία είναι δικαίωμα όλων και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι, ανεξαιρέτως. Όλος ο νομός Λασιθίου είναι τώρα εδώ ενωμένος και οι τέσσερις δήμοι του νομού είμαστε εδώ. Θεωρούμε την νοσοκομειακή δημόσια υγεία ως μια αλυσίδα και κάθε δομή είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας που δεν πρέπει να σπάσει με τίποτα, δεν πρέπει να διαταραχθεί. Ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχει το νοσοκομείο Νικολάου, μπορεί να παίζει έναν ευρύτερο ρόλο γενικότερα σε αυτή την αλυσίδα, όμως παρά τα αυτά είναι ένας κρίκος μιας αλυσίδας. Πρέπει λοιπόν όλη η αλυσίδα αυτή, όλες οι δομές να ενισχυθούν σύμφωνα με τους οργανισμούς εσωτερικής λειτουργίας τους και η κυβέρνηση κεντρικά να δώσει τα κίνητρα ώστε οι γιατροί και το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή που προκυρήσουν θέσεις να μπορεί να παραμείνει στον τόπο εδώ πέρα και να στελεχώσει τις δομές. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα διχογνωμίας ή διχόνοιας μεταξύ μας και προχωράμε όλοι μαζί μπροστά.